Καλό πρωινό, κυρία Μανουλάκου. Γεια σας. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Λοιπόν, θα ήθελα, επειδή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κάνει δύο κινητοποίησεις, νομίζω, σήμερα και στα Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Και στην Αθήνα, ίσως και στη Λάρισα, δεν ξέρω, ίσως και σε κάποια άλλη πόλη. Βεβαίως. Λοιπόν, και στη Θεσσαλονίκη, στο άγαλμα του Βενζέλου, και στη Λάρισα, μάλιστα, στην πλατεία Άτα, και βεβαίως στην Αθήνα, στο Πάρκο Ελευθερίας. Μάλιστα. Ποιο είναι το πολιτικό μήνυμα που στέλνετε με αυτές τις κινητοποίησεις, κυρία Μανουλάκου? Το λέμε καθαρά, αν θέλετε, και σε αφίσα, όχι στη συμφωνία Τσίπρα-Ζάεβ, όχι στα σχέδια είπα ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι στον αλυτρωτισμό και τον εθνικισμό, ναι στη φιλία, την αλληλεγγύη και κοινή πάλη των λαών. Είναι μια συμφωνία επικίνδυνη, περιπλέκει και θα περιπλέξει και άλλα τα πράγματα, γιατί είναι νατοϊκής σκοπής. Ανησυχούμε. Και γι' αυτό καλούμε το λαό να διαδηλώσει για να μην περάσει. Μάλιστα. Αν δεν ήταν νατοϊκής σκοπής και είχε όλα αυτά τα σημεία, θα υπήρχε διαφωνία? Ναι, γιατί έχει προσδιορισμούς αλυτρωτισμού και μάλιστα χρησιμοποιείται και από εθνικιστικούς κύκλους και στη Φύρομ αλλά και στην Ελλάδα. Τα ζητήματα του μακεδονικού λαού, μακεδονικού πολίτη, Μακεδόνα πολίτη, αλλά και μακεδονικής γλώσσας είναι αλυτρωτικοί προσδιορισμοί που η πολεμική μηχανή του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων δεν ξέρει κανείς πώς θα τη χρησιμοποιήσει μελλοντικά, αφού οι ανταγωνισμοί είναι έντονοι. Και θέλω να πω ότι είναι νατοϊκής σκοπής αυτή η συμφωνία. Έχει λόγους, γιατί οι Αμερικάνοι θέλουν να φυλακίσουν όλα τα Βαλκάνια κάτω από την πότα τους, κάτω από την νατοϊκή πότα, στον ανταγωνισμό τους με τη Ρωσία και την Κίνα για τις αγορές. Γιατί θα περάσουν και ενεργειακοί δρόμοι και δρόμοι μεταφορών, αλλά και άλλες business. Άρα βάζουν ουσιαστικά κάτω από την ομπρέλα τους μια επικίνδυνη συμφωνία και τους δύο τους λαούς για να ικανοποιήσουν τα δικά τους συμφέροντα. Μάλιστα. Κατηγορήστε από διάφορες πλευρές, κυρία Μανουλάκου, κατηγορείται δηλαδή το ΚΚΕ ότι με τη θέση αυτή που έχει για τη συμφωνία των Πρεσπών, αν δεν ταυτίζεται, εν πάση περιπτώσει, διολυσθένει προς εθνικιστικές θέσεις. Και μάλιστα, δεν ξέρω αν το ξέρετε, διάβαζα το πρωί ένα άρθρο του ευρωβουλευτή του κ. Κούλογλου, ο οποίος λέει για το εξής, ότι αναδρομική δήλωση μετανοίας προς την αστική τάξη και την εθνικόφρονα δεξιά, αυτοί που δεν υπέγραψαν τότε οι κομμουνιστές και έχασαν τη ζωή τους, είναι, λέει, η θέση του ΚΚΕ για τη συμφωνία Τσίπρα-Ζάεβ. Θα ήθελα την απάντησή σας. Προκειμένου να δικαιολογήσουν αυτή την κατάπτυστη και πέσχεντη συμφωνία των Πρεσπών, επικαλούνται ως άλλοτε τον εθνικισμό. Όμως αυτό που θέλουμε να τους θυμίσουμε είναι ότι με τους εθνικιστές ήταν στις πλατείες, με τους εθνικιστές από το 1992 ήταν σε κοινά συλλαλητήρια, όταν το ΚΚΕ ήταν το μοναδικό κόμμα που καταδίκαζε τον εθνικισμό και τη συμπόρευση. Μάλιστα ο Κύρκος εκείνη την περίοδο έλεγε όλοι πλην Λακεδαιμονίων. Συνεπώς με άλοθη τον εθνικισμό που είναι παιδί αυτού του συστήματος και που το χρησιμοποιούν ανάλογα και κάνει πλάτες και η κυβέρνηση, τον χρησιμοποιεί για να δικαιολογήσει αυτή την επικίνδυνη συμφωνία όπως είναι των Πρεσπών. Μάλιστα. Και ένα τελευταίο ερώτημα, κυρία Μανουλάκου. Εμείς καταδικάζουμε τον εθνικισμό και το λέω ότι και στο σημερινό συλλαλητήριο που έχουμε σε αυτές τις τρεις μεγάλες πόλεις λέμε όχι στον αλυτρωτισμό και τον εθνικισμό. Και ξέρετε, τις εθνικιστικές κορώνες τις χορτάσαμε τώρα δύο μέρες στη Βουλή και μάλιστα από όλα τα κόμματα. Γιατί και τα άλλα κόμματα που είναι υπέρ του ΝΑΤΟ και τον επικίνδυνο σχεδιασμό τους βάζουν ουσιαστικά πλάτη. Μάλιστα. Και μια τελευταία ερώτηση. Υπάρχει μια συζήτηση για δημοψήφισμα. Τι λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για αυτό το θέμα? Κοιτάξτε να σας πω, χωρίς βεβαίως να απορρίπτουμε το θέμα των δημοψηφισμάτων,
Όμως, τι αξιοπιστία έχουν τα δημοψηφίσματα με το ΣΥΡΙΖΑ? Έκανε δημοψήφισμα το 2015, βγήκε όχι και βάλε ναι. Τι δημοψήφισμα έγινε στα ΦΥΡΟΜ? Έβγαλε συμμετοχή 37% που ήταν άκυρο και ήρθανε να επικροτήσουν το αποτέλεσμα ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και Αμερικάνοι. Δηλαδή πετώντας τη θέληση των λαών στα σκουπίδια. Μάλιστα. Συνεπώς ένας δρόμος υπάρχει και εμείς το λέμε καθαρά. Να δυναμώσει ο λαϊκός αγώνας αντεπίθεσης για την ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας που γεννά εθνικιστικό μίσος, ανταγωνισμούς, πόλεμο, προσφυγιά, φτώχεια και δυστυχία, και να βάλουμε μπροστά την αλληλεγγύη, την ειρήνη και την κοινή πάλη των λαών. Μάλιστα. Και μια τελευταία, αν μου επιτρέπετε, και παρατήρηση, μια σκέψη, κυρία Μανουλάκου. Ναι, θέτε, ναι. Θέτε ορισμένα ζητήματα, και αυτά που μου είπατε εσείς και αυτά που άκουσα από τους βουλευτές σας και αυτά που βλέπω στην αφίσα, όπως τα προσδιορίζετε. Mm-hmm. Λέω το εξής: ένα χρόνο τώρα, αν αυτά και μόνο αναδεικνύεται σε διάφορα συλλαλητήρια, όχι μαζί με αυτούς που ήταν στο Σύνταγμα, όπως λέτε, ή με άλλους, με άλλους στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις, σε δικά σας συλλαλητήρια, δεν θα ήταν καλύτερα για να ενημερωθεί περισσότερο ο ελληνικός λαός? Και βέβαια, το κάναμε από την αρχή, δηλαδή από τότε που μαζευτήκανε το καλοκαίρι και αναδεικνύανε τη Συμφωνία των Πρεσπών, πολύ καθαρά και έγκαιρα διαχωρίσαμε όχι μόνο τη θέση μας, αλλά και αποκαλύψαμε πόσο επικίνδυνη είναι. Όμως να σας πω κάτι, μην βλέπετε από εσάς τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης είναι στα χέρια των καπιταλιστών. Αν κάνετε πάντως κάποιες κινητοποιήσεις, όπως λέτε, και τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης θα αναγκάζονται να το καλύψουν σε ένα βαθμό, όσο ναι, μπορούμε. Ποτέ δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε. Ποτέ δεν πάψαμε να μιλάμε για αυτά, ποτέ δεν πάψαμε. Απλώς ζητάμε και την ενίσχυση του λαού για να δυναμώσει η φωνή μας. Μάλιστα. Εκλογές πότε βλέπετε, να κλείσουμε αυτό έτσι? Τι ακούτε εκεί πέρα και με τους συναδέλφους που κουβεντιάζετε στη Βουλή? Κοιτάξτε, το μόνο σίγουρο είναι ότι το 2019 θα γίνουν όλες οι εκλογές. Όλες οι εκλογές. Αυτό είναι σίγουρο. Συνεπώς, ευρωεκλογές, περιφερειακές και δημοτικές έχουν προσδιοριστεί 26 του Μάη. Μπορεί να γίνουν και οι εθνικές μαζί. Μπορεί. Δεν αποκλείουμε τίποτε. Όμως, όποτε και να γίνουν, ο λαός θα πρέπει μέσα από την πείρα του να ενισχύσει τη δική του τη φωνή, να ενισχύσει τη συνέπεια και αγωνιστικότητα του ΚΚΕ, γιατί είναι η δική του φωνή, ακόμα και αν δεν συμφωνεί σε όλα μαζί του. Άρα, στο να υπάρχει πόλος αντίστασης ισχυρός σε κάθε δήμο, σε κάθε περιφέρεια, στο Ευρωκοινοβούλιο και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, είναι κέρδος για το λαό, για αυτόν που θέλει να αλλάξει αυτή τη μίζερη και επικίνδυνη κατάσταση. Μάλιστα. Κυρία Μανουλάκου, σας ευχαριστώ για την παρέμβαση σήμερα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων και την εκπομπή Ό,τι πεις εσύ. Καλό πρωινό από τα Γιάννενα. Γεια σας. Ευχαριστώ. Την καλημέρα μου στα Γιάννενα. Γεια σας.